Κύριε Καραθανασόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Κύριε Καραθανασόπουλε, να πάμε στην ουσία. Μην πάμε, ξέρετε, στα περί διαγραμμάτων που γίνεται η μάχη. Ποια είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία το κόμμα σας θεωρεί πάρα πολύ σημαντικά να τεθούν σε αυτές τις εκλογές και πάνω σε αυτά να αποφασίσουν οι πολίτες? Δηλαδή, σε ποιους άξονες καλείτε τους πολίτες να τοποθετηθούν και άρα να ψηφίσουν και εσάς, το Κομμουνιστικό Κόμμα? Ναι. Να γυρίσουν την πλάτη στα εκβιαστικά διλήμματα, να γυρίσουν την πλάτη στις υποσχέσεις τις προεκλογικές χωρίς αντίκρισμα και να επιλέξουν με την ψήφο τους για την επόμενη μέρα ένα ισχυρό αντίπαλο δέος στην όποια κυβέρνηση προκύψει μετά τις εκλογές, ανεξάρτητη του μορφής και σύνθεσης. Και το λέμε αυτό γιατί η επόμενη κυβέρνηση θα είναι χειρότερη από τη σημερινή, από τη στιγμή που αφενός μεν θα νομιμοποιήσει όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και ταυτόχρονα θα αναγκαστεί να λάβει και νέα αντιλαϊκά μέτρα, έτσι όπως θα προδιαγράφονται τόσο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που περιλαμβάνει μια σειρά προαπαιτούμενα για την εκταμείευση των δόσεων, προαπαιτούμενα αντιλαϊκά, όσο και στην επανεφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάκαμψης με τα αναδομένα πρωτογενή πλονάσματα. Κύριε Καραθανασόπουλε, Ναι, λέω, και απέναντι σε αυτή την εξέλιξη χρειάζεται ένα ισχυρό αντίπαλο δέος. Και αντίπαλο δέος μπορεί να είναι μόνο ο ίδιος οργανωμένος λαός που με την πάλη του μπορεί να αποτρέψει τη συνολική επιδείνωση της θέσης του και ταυτόχρονα να έχει επιμέρους κατακτήσεις ανακούφισης, να παίρνει δηλαδή ανάσεις ανακούφισης. Κύριε Καραθανασόπουλε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, έχει δηλώσει πολλές φορές ότι αν είναι πρώτο κόμμα θα επιδιώξει να σχηματίσει μια προοδευτική κυβέρνηση και το προσκλητήριο θα αφορά και εσάς. Και είπε ότι αν τελικά δεν σχηματιστεί, αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε η ευθύνη ότι η χώρα θα πάει ξανά σε εκλογές θα είναι δικιά σας. Δηλαδή των προοδευτικών δυνάμεων που δεν έκατσαν στο τραπέζι και δεν συμφώνησαν να γίνει αυτή η προοδευτική κυβέρνηση. Τι απαντάτε στον κ. Τσίπρα? Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να αυτοχαρακτηρίζεται όπως θέλει. Καλά, εντάξει, αριστερός δεν είναι. Προοδευτικός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί ο καθένας να αυτοχαρακτηρίζεται όπως θέλει. Όμως, τα δεδομένα πια έχουμε μπροστά μας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση που θα επιδιώξει να σχηματίσει δεν θα αμφισβητήσει την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ευθύνεται για την επιδείνωση της θέσης του λαού, δεν θα τιμωρήσει τη λογική του κέρδους, που είναι επί της ουσίας ο βασικός παράγοντας που αμφισβητεί την ικανοποίηση των αναγκών, των δικαιωμάτων αλλά και της ίδιας της ζωής του λαού. Τρίτον, δεν θα αμφισβητήσει τις επιπτώσεις, ας το πούμε έτσι, από τη συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και τις όποιες συμφωνίες προκύπτουν από αυτή. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι περισσότερα κοινά έχει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή της Νέας Δημοκρατίας ή του ΚΙΝΑΛ παρά με το ΚΚΕ που βρίσκεται στον αντίποδα αυτών των οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Φαντάζομαι όμως, κύριε Καραθανασόπουλε, ότι δεν θα το ακούσετε από μένα που θα σας το πω τώρα πρώτη φορά, αλλά το ακούτε και από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και από άλλους που λένε ότι έτσι όπως το θέτει το Κομμουνιστικό Κόμμα και εσείς, εξομοιώνετε τον ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, σαν να μην έχουν καμία διαφορά, σου λέει. Εμείς είμαστε πιο κοντά σε εσάς. Εμείς είμαστε αριστεροί, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, διαφορές έχουν. Ποιες είναι οι διαφορές? Στο βαθμό εγκλωβισμού των λαϊκών δυνάμεων και τη δυσαρέσκεια. Ποιος είναι πιο ικανός να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια στις μυλόπετρες του συστήματος και ταυτόχρονα σε ποια τμήματα του κεφαλαίου θα εξυπηρετηθούν. Τέτοιες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία και αυτό δεν αμφισβητείται. Όμως διαφορές στην ουσία της πολιτικής, στις στρατηγικές επιλογές και στις επιπτώσεις που αυτές έχουν στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων δεν έχουν καμία. Και αυτό φάνηκε και από την πρώτη φορά που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα με τους ακροδεξιούς του ΑΝΕΛ, αλλά και από την αντιπολίτευση που άσκησε στην κυβέρνηση, που σε μια σειρά εμβληματικά νομοσχέδια τα υπερψήφισε. Να θυμίσω για το ελληνικό, να θυμίσω για την παράδοση των ναυπηγείων Ελευσίνας στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και στους Αμερικανούς. Να θυμίσω για τους νέους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που δεν σχετίζονται με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και την προάσπιση. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα στήριξε από κοινού με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και από αυτή την άποψη όποιος προοδευτικός του χαρακτήρας είναι ψευδεπίγραφος.
Κύριε Καρθανασόπουλε. Δημητρή, να ρωτήσω. Ναι, κύριε Καρθανασόπουλε, δηλαδή ούτε ψήφο ανοχής θα δώσετε σε μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση, κυβέρνηση προοδευτική με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25. Γιατί ξέρετε, κύριε Καρθανασόπουλε, ότι είναι. Γιατί λέει, να επεκτείνω λίγο το ερώτημα της Αμαλίας. Πρώτον, είναι αυτό που είπε, για την ψήφο ανοχής σε μια προοδευτική κυβέρνηση. Δεύτερον, κάποια στιγμή τώρα. Εσείς μιλάτε για πολιτική, ωραία, αλλά κάποια στιγμή πρέπει η χώρα να κυβερνηθεί. Δηλαδή, εφόρου ζωής θα πηγαίνουμε στις κάλπες. Λέω, αν ούτε η πρώτη, ούτε η δεύτερη, ούτε η τρίτη, η τέταρτη. Προσέξτε, μην έχετε καμία αγωνία ότι η χώρα θα κυβερνηθεί. Θα κυβερνήσει η χώρα και θα είναι μια κυβέρνηση το επόμενο διάστημα αυτή που θα εκλεγεί. Ακόμη και σε συνθήκες που δεν είχε την πλειοψηφία η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα τον Αύγουστο του 2015, τότε συνέτρεξε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι να ψηφίσουν το τρίτο μνημόνιο μαζί με την κυβέρνηση Ριζανέλ και να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία. Άρα λοιπόν τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει. Αντίθετα, η κυβερνητική σταθερότητα δεν οδηγεί σε σταθερότητα προς όφελος του λαού, γιατί σταθερότητα για το λαό σημαίνει να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του, να ικανοποιεί τα δικαιώματά του και να μην βρίσκεται μπροστά σε καθημερινά αδιέξοδα και στην επιδείνωση της θέσης του. Αυτή τη σταθερότητα μπορεί να του διασφαλίσει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Άρα λοιπόν εμείς αυτό επιμένουμε. Δεύτερον, δεν πρόκειται να δείξουμε ούτε να συμμετέχουμε, ούτε να στηρίξουμε και πολύ και να δώσουμε ανοχή σε καμία κυβέρνηση που θα έχει σχηματιστεί. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και τα προηγούμενα χρόνια. Το ξεκαθαρίζουμε και ακόμη μια φορά και μάλιστα στις σημερινές συνθήκες που ο λαός έχει μια τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία, γνωρίζοντας κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων και πού οδήγησαν αυτές οι κυβερνητικές επιλογές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο από εμάς είναι το μόνο βέβαιο ότι η ψήφος στο ΚΚΕ δεν θα αλλάξει με τη ρίζη. Θα βρίσκεται στην πλευρά της λαϊκής αντιπολίτευσης. Δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή ούτε το ΚΚΕ, ούτε τμήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, όπως μπορούν να κάνουν από άλλα κόμματα και να βρει τις απαραίτητες ψήφους η όποια κυβέρνηση προκύψει στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, υποψήφιο βουλευτή Αχαΐας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.